Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial πλέξιμο με βελόνες. Έχουμε τις δύο βελόνες μας εδώ. Θα αρχίσουμε. Συνήθως αρχίσουμε με μία βελόνα και κάνοντας θηλιές με τα χέρια μας. Υπάρχει και η τεχνική με την οποία κάνουμε θηλιές με τη βοήθεια εδώ, όταν έχοντας σαν βοηθό μας το βελονάκι. Και έχω κάνει ήδη ένα βίντεο σχετικό. Σήμερα θα κάνουμε ακόμη ένα βίντεο. Είναι ένας άλλος τρόπος να χρησιμοποιούμε, να αρχίζουμε να ρίχνουμε θηλιές χρησιμοποιώντας το τσιγκελάκι και τη βελόνα για να πλέξουμε στη συνέχεια. Είναι διαφορετικός απλώς ο τρόπος. Εσείς επιλέγετε ποιον θα χρησιμοποιήσετε στο τέλος, με ποιον θα αρχίσετε. Λοιπόν, αρχίζουμε κανονικά κάνοντας τον αρχικό μας κόμπο, όπως το γνωρίζουμε, έτσι. Και στη συνέχεια κρατούμε στο δεξί μας χέρι το τσιγκελάκι, την κλωστή, το μακρύ μέρος της κλωστής, στο αριστερό. Στο αριστερό παίρνουμε και κρατούμε και τη βελόνα μας. Την κλωστή την κρατάμε όπως όταν είμαστε έτοιμοι να πλέξουμε στο τσιγκελάκι. Η βελόνα πάει πάντα πάνω από την κλωστή. Έτσι, πάνω από την κλωστή πάντα. Την κρατούμε πάντα από την κλωστή και θα δείτε πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, κάνουμε ένα ζετέ, παίρνουμε την κλωστή δηλαδή και την περνούμε μέσα από τη θηλίτσα. Και έγινε ο πρώτος μας πόντος. Αμέσως περνούμε με το χεράκι μας την κλωστή κάτω από τη βελόνα. Ξανά. Ένα ζετέ, δηλαδή παίρνουμε την κλωστή και την περνούμε μέσα από τη θηλίτσα μας. Και αμέσως παίρνουμε την κλωστή και την περνούμε κάτω από τη βελόνα. Ξανά κάνουμε ένα ζετέ, δηλαδή παίρνουμε την κλωστή με το σιγκελάκι και την περνούμε μέσα από τη θηλιά μας. Και συγχρόνως παίρνουμε την κλωστή και την αμέσως, δηλαδή την περνούμε κάτω από την βελόνα μας. Ξανά. Παίρνουμε την κλωστή, κάνουμε δηλαδή ένα ζετέ, περνούμε την κλωστή μέσα από τη θηλιά με τη βοήθεια. Έχουμε πάντα σαν βοηθό μας το σιγκελάκι και αμέσως παίρνουμε την κλωστή και την περνούμε κάτω από τη βελόνα, γιατί η κλωστή πρέπει να είναι πάντα κάτω από τη βελόνα. Ξανά ένα ζετέ, παίρνουμε την κλωστή από τη θηλιά μας και αμέσως παίρνουμε την κλωστή και την περνούμε κάτω από τη βελόνα. Ένα ζετέ, δηλαδή τυλίγουμε την κλωστή στο τσιγκελάκι μας, συγγνώμη, και περνούμε την κλωστή από τη θηλίτσα εδώ και αμέσως με το χεράκι μας παίρνουμε την κλωστή και την πάμε κάτω από τη βελόνα. Και ξανά, ένα ζετέ και περνούμε την κλωστή με το τσιγκελάκι από τη θηλιά μας και αμέσως με το χεράκι, κατεβάζουμε στο μεταξύ αυτό πιο κάτω για να μας φύγουν θηλιές και αμέσως με το χεράκι μας παίρνουμε την κλωστή και την παίρνουμε από κάτω από τη βελόνα. Και ξανά, ένα ζετέ, όπως βλέπετε είναι πολύ απλό, παίρνουμε την κλωστή μέσα από τη θηλίτσα μας και αμέσως παίρνουμε την κλωστή κάτω από τη βελόνα μας. Και ξανά, ένα ζετέ, περνούμε την κλωστή μέσα από τη θηλίτσα μας με το τσιγκελάκι μας και αμέσως, δεν ξεχνιόμαστε, την κλωστή κάτω από τη βελόνα μας. Και ακόμη μια φορά, ένα ζετέ, περνούμε την κλωστή μέσα από τη θηλιά μας εδώ και αφού είναι η τελευταία μας θηλίτσα, θυμόμαστε ότι αν την αφήσουμε έτσι θα μας φύγει. Άρα παίρνουμε την κλωστή μας και την περνούμε στη βελόνα μας για να αρχίσουμε κανονικά μετά τη βελόνα μας να πλέκουμε. Έτσι. Όπως βλέπετε, πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό είναι, όπως βλέπετε, είναι πολύ ωραία αρχή και αυτή. Λοιπόν, και πολύ απλή. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Ως την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.